άρχισα να παρκάρω. Κάνουμε κανένα ατύχημα με αυτή τη μάστιγα με τα κινητά. Ποιος είναι πάλι. Εδώ είμαστε. Ναι. Κώστα. Γεια σου, Ελένα μου. Καλημέρα. Τι κάνει. Έμεινα με το αυτοκίνητο. Από τι έμεινε. Δεν ξέρω πού να, ξέρω τι να έχει. Γι' αυτό πήρα εσύ ένα Κώστα μου. Ωραία. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Παίζουμε άλλο. Πρέπει να με σώσει. Και βέβαια να σε εξυπηρετήσω. Και επειδή είναι σε εξοχή το μέρο, θέλω να πάμε μαζί, δεν έχω ξαναπάει. Τι ώρα πρέπει να είσαι εκεί. Μεσημεράκι. Μεσημεράκι. Να σου πω. Να βρεθούμε κατά τι 9:30-10 να κάνουμε και ένα γυρισματάκι για το τράξιον. Ναι! Τέλεια, τέλεια. Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα. Ναι. Εγώ θα οδηγήσω. Δεν έχω αντίρρηση. Πατάω μαζί με το φρένο ή όχι. Μην το έχεις δεύτερο, πάρε το δεύτερο σου μακριά το πόδι. Το δεξί φρενάρισε. Αν το δεξί είναι το φρένο, όχι. Με τι φρενάρισε. Με αυτό. Το έχει καταφέρει. Τι εννοείς. Με εκπλήσεις. Η οδηγή σου φορμουλένα φρένα με το αριστερό. Και στα ράλι. Κώστα μου κοροϊδεύει. Καθόλου. Τι μη σου μιλώ. Τι μη σου μιλώ. Συνήθως φρένα με το αριστερό. Ναι. Οκ. Πάρ' το ρόλο αριστερά. Α, νόμιζα θα κάναμε και όπισθεν. Ναι. Αν θα γελάς και το παρδαλό κατσίκι τώρα. Περιμέντε. Πολλά αριστερά. Εντάξει τώρα, δεν το έχω ξαναοδηγήσει αυτό. Ναι. Θέλω να είσαι πολύ γλυκός. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Είσαι σίγουρος ότι είναι αριστερό. Ναι, καλή, ναι, απλά πρέπει να το λίγο να το... Okay. Τώρα το μάθετε, έμαθα. Εντάξει, οκ. Okay. Mm. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Θα πας την ώρα σου στο γύρισμα, μην ανησυχείς. Είμαστε γρήγοροι στο τράξιο. Ναι. Λοιπόν. Εγώ δεν είμαι γρήγορη, εσύ γρήγορη είσαι στο τράξιο. Στον δρόμο δεν τρέχουμε. Είμαστε γρήγοροι στην παραγωγή εννοώ, όχι στην ταχύτητα στον δρόμο. Εγώ πηγαίνω σαν κότα. Σιγά θα να πάμε, δεν πάμε γρήγορα. Και φρενάρει αριστερό. Οι άλλε οι γυναίκε πώ φρενάρουνε. Ο κόσμο όλο φρενάρει το δεξίποδι. Δεξί που πατάει γκάζι και φρένο, ναι, και από το αριστερό συμπλέκτη. Αυτό επειδή είναι αυτόματο, ναι, παρκάρουμε το πόδι το αριστερό στην αστερή μεριά, ναι, και δουλεύουμε δεξί μόνο. Εσύ φρενάρει το αριστερό. Ναι, okay, πάντα. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Είμαστε μέσα σε ένα Σκόντα Καμίκ. Α, για τη Σκόντα ξέρω. Είναι μια εταιρεία με πολύ μεγάλη ιστορία. Ιδρύθηκε το 1895 και από το 2000 ανήκει στον όμιλο της Volkswagen. Επίσης, το δώρο που έχω πάρει στον μπαμπά μου πριν πολλά χρόνια είναι Σκόντα. Σε συναισθηματικούς δεσμούς. Πολύ συνέστημα. Ωραία, εδώ ωραία. Σήμερα έχει πολύ συνέστημα. Εφόλης. Ολόφρεσκο καινούργιο μοντέλο της Σκόντα ανήκει στην κατηγορία Compact SUV. Ωραία. Ξέρεις τα υπόλοιπα 7 μοντέλα της γκάμας, γιατί είναι 8 συνολικά τώρα πια. Πώς δεν τα ξέρω, ρε Κωστά, Στεφανής είμαι. Ωραία, θα τα πω εγώ. Citigo, Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq. Α, είσαι πολύ καλός να πάω στο traction. Πω, είναι αυτοκινητάρα, ε. Το Kamiq, ξέρεις τι σημαίνει και όπου προέρχεται. Μου μυρίζει λίγο Εσκιμόι. Εσκιμός, κάτι. Είναι μια φυλή Εσκιμών που ζει Βόρειο Καναδά και, ναι, Γρυλανδία, ναι, και σημαίνει κάτι που ταιριάζει απόλυτα παντού και σαν δεύτερο δέρμα δηλαδή. Ωραία. Εντάξει. Και φρενάρει το αριστερό. Ναι, με το αριστερό συνεχίζω. Παιδιά, με έχεις ράνει, πιστέψτε με, και φρενάρει τόσο γλυκά. Στα παιδικά σου χρόνια έχεις κάνει καρτ. Ποδήλατο μόνο. Είναι το δεύτερο μοντέλο της Σκόντα που διαφοροποιεί, δηλαδή βάζει σε διαφορετική θέση τα φώτα ημέρας με τα φώτα της προβολής. Ναι. Οι οποίοι μάλιστα έχουν και σχήμα κοσμήματος. Τα φώτα είναι LED, ναι, που άρα πάρουν και full LED βέβαια. Τα πίσω φώτα που είναι LED αποτελούνται από 4 διαφορετικά στοιχεία και ταξιδεύουν προς τα έξω δείχνοντας την κατεύθυνση να πας. Δηλαδή απλώς δεν ανάβω μια λάμπα, κάνει και μια διαδρομή του φλάσ. Τι είναι το έξυπνο αυτοκίνητο. Κυρία μου, πού θα σε βάζαμε. Φυσικά. Έτσι. Το εσωτερικό του, ναι, ανακατεύεται Έλληνας. Γιατί είναι πολλά Ελληνόπουλα που δουλεύουν. Και είναι η δεύτερη δουλειά του, λέγεται Δημήτρης Δαρκούδης, ναι, και έχει επιβάλει μια καινούργια γραμμή, μια νέα φιλοσοφία στο εσωτερικό της Σκόντα. Θέλω να πεις τώρα, επειδή είσαι σχετική μάλλον με τη μόδα, ναι, με σχετική σου μπράντα. Ναι, τα εκλεκτικ σου αρέ, τα ρούχα. Ωραία, μου. Τα οποία πάνε καλά. Πολύ, δόξα Θεώ. Εμείς μπορούμε να δουθούμε αυτά. Όχι, Κώστα μου, γυναίκα σου, οι φίλες σου, εκείνες. Δεν είναι για άντρες. Όχι, λέγαμε πρέπει να είσαι για εμάς. Όχι, γιατί... όχι, δεν μπλέκω με τους άντρες. Δεν μπλέκεις. Όχι. Ωραία, εντάξει, σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, να το συζητώ. Κατά λοιπόν, φυσικά μπλέκω. Είναι ρούχα, ναι, τα οποία σχεδιάζουμε μια ομάδα μεγάλη που είμαστε πια. Ασχολούμαι με τα ρούχα πια μια δεκαετία και έχουμε και αξεσουάρ. Και handmade και πράγματα που φέρνουμε από το εξωτερικό. Λέβαια. Και είναι ρούχα για όλες τις γυναίκες. Και μπλουζάκια. Για όλα τα μήκη και τα πλάτη της γυναικείας κορμοστασιάς. Το γυναικείο σασί. Ναι, το γυναικείο σασί. Θα το λέω και αυτό. Κυρίως καλύπτει, πιστεύω, ωραία σασί. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία είναι άσχημη. Άμα δεν φροντίζεσαι, γίνεσαι άσχημη. Μπράβο. Η γυναίκα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της και να φροντίζει και τον άντρα της. Και όλα πάνε καλύτερα μετά. Πάρκαρε δεξιά εδώ. Μπράβο. Πολύ καλή οδηγός. Και φρενάρεις δεύτερο.
Θέλω με το χέρι σου να τσεκάρεις τα πλαϊνά της πόρτας στο ταμπλό και αυτό και να μου πεις αν έχω δίκιο ή όχι. Βγάζει μια πολύ έτσι έλεγκαν και πολύ ποιοτική και η πόρτα. Ναι. Και επάνω το ταμπλό. Και έχει μια ήσυχη αρχοντιά. Η Σκόντα έχει μια δεκαετία τώρα που διαρκώς αυγατίζει τις πωλήσεις της. Ξεκίνησε από τις 600.500, κάπου εκεί τα 550. Το 2018 έκλεισε περίπου 1.250.000. Φέτος το ξεπεράσει, τα πάει 1.300 και. Και σε καιρούς κρίσης κόστα. Ακριβώς, γιατί είναι σε παγκόσμια αγορά. Ναι. Τα αυτοκίνητά της βγάζουν συνέστημα αυτό που είπες και έχει μια τεράστια γκάμα. Και είναι για όλο τον κόσμο βασικά. Γυναίκες, άντρες και όλες τις ηλικίες. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Ξεκινάει η τιμή του από 15.900 ευρώ. Όχι την εύκολο ποσό, δεν είναι κανένα εξωφρενικό νούμερο. Ακριβώς. Γιατί είναι μια δύσκολη εποχή για τους Έλληνες. Και το αξίζει. Είναι μια ποιότητα η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Volkswagen Group είναι όμως. Διαχρονικότητα. Ακριβώς. Χτίζεται λοιπόν σε μια πλατφόρμα της Volkswagen Group η οποία του εξασφαλίζει και ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Από την άλλη μεριά μπορεί να βάλεις, αν θέλεις, εξοπλισμό μέχρι και 9 αερόσακους. Αλήθεια τώρα. Σοβαρά, οι οποίοι έχει και αερόσακους για τα γόνατα. 9. Και πλευρικούς. 9 αερόσακους. Μια τεράστια γκάμα από συστήματα τεχνολογία τα οποία συμπληρώνουν και προστατεύουν τον οδηγό και τους επιβάτες. Το ότι έχει τόσο μεγάλα κρίσταλα και είναι τόσο φωτεινό είναι μέσα σε αυτά που θα μου πει. Ακριβώς. Το Traction είναι 21 ετών πια. Έχουμε κάνει γύρω στα 670 επεισόδια, γύρω στους 550 καλεσμένους. Είσαι η πρώτη φορά στο αριστερό. Να το ήξερε, γυναίκα. Με συνδεσιμότητα και infotainment κτλ. Είσαι σύγχρονη. Είμαι. Με χάρτες κτλ. Τα έχει όλα. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Είσαι σύγχρονη, ζούμενο σίγουρα. Τρίτη γενιά infotainment και μάλιστα υπάρχει ψηφιακή βοηθό εδώ μέσα η οποία εκτελεί φωνητικές εντολές. Φαντάζεσαι να πει πάρε μου το Δημήτρη σκουλό τηλέφωνο. Ναι, πάρε μου το Δημήτρη. Η οθόνη ναι. Από 6,5 μέχρι 9,2 ίντσες και το συγκεκριμένο μοντέλο που οδηγείς, αν δεν σε έχει ψηφιακά. Ναι. Αυτό λοιπόν λέγεται Virtual Cockpit. Ναι. Έχει διαστάσεις 10,25 ίντσες. Έχει ό,τι πληροφορία θέλεις. Κινητήρες, τι κάνουμε, πώς πάει. Πάει χαρά, πάει. Το βλέπω, να μας πεις να μάθουμε κι λοιπόν, άλλα. Ο βενζίνης τεχνολογίας TSI, χιλιάρης ναι. Και αποδίδει 95 ή 116 άλογα. Υπάρχει ένα 1500, ο οποίος αποδίδει 150 άλογα. Α, να μην αγκάζει. Τα έχει τα λογάκια αυτά. Μπράβο. Και υπάρχει και ένας πετρελοκινητήρας TDI τεχνολογίας με 116 ύπους κι αυτός. Οι δύο δυνατοί κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου συνδυάζονται με αυτόματο κυβότιο όπως αυτό, διπλόδισκο 7 σχέσεων. Στο μπαγκάζ χωράμε και οι δύο. 400 λίτρα με όλους τους επιβάτες μέσα και 1395 μόνοι σου, μέσα full eclectic σουαρέ και πάμε για σουαρέ, 1395 λίτρα ποιος δεν χωράει. Θα το αγοράσω το αυτοκίνητο αυτό, τελείωσε, θα σε κατεβάσω λίγο πιο κάτω. Η λέξη αγάπη τι σημαίνει για σένα? Τα πάντα. Έχω και ένα hashtag στα social που είναι η αγάπη κάνει θαύματα και το βάζω συνέχεια. Η αγάπη είναι τα πάντα για μένα. Φιλία. Πω, κινητήριος δύναμη. Χωρίς τους φίλους μου δεν μπορώ. Εμπιστοσύνη. Ό,τι πιο δύσκολο να εμπιστευτώ, αλλά όταν το κάνω και μου έχει συμβεί. Με τα μούτρα. Με τα μούτρα. Βουρ. Σε έχουν όμως προδώσει πιστεύω και εσύ έχεις στεναχωρηθεί. Φουλ. Όπως και έχω προδώσει και εγώ, Κώστα. Δεν υπάρχουν, δεν είμαστε αδίκτυα. Αυτό, να μην λέμε μόνο. Χαμόγελο. Χαμόγελο είναι το πρωί που ξυπνάω, άμα δεν χαμογελάσω, μου πάνε όλα στραβά. Πρέπει να το φοράς το χαμόγελο. Θέλεις, δεν θέλεις. Και το τελευταίο, απιστία. Μεγάλη κουβέντα, αλλά θα πω ότι φταίνε και οι δύο. Αυτή είναι η ατάκα μου. Δεν φταίει ποτέ ένας για την απιστία. It takes two to tango. Τι σε ενοχλεί στους δρόμους όταν κυκλοφορείς? Οι κόρνες, ότι είναι όλοι στο κινητό. Στα φανάρια μου καίγεται ο εγκέφαλος, δηλαδή πρέπει να περιμένουμε 100 ώρες για να προχωρήσουν. Και δεν μου αρέσει η έλλειψη παιδείας και στον δρόμο. Ξέρω αυτό πολύ. Με ενοχλεί παντού, αλλά στον δρόμο με ενοχλεί παραπάνω γιατί γίνονται ζημιές. Ναι, κόκκινο, ακριβώς. Η Ελλάδα αξίζει εφόλη τη ύλη μια άλλη τύχη, αλλά πρέπει να έχει παιδεία πάνω απ' όλα. Εμένα με ενδιαφέρει τα μικρά παιδιά να τα μαθαίνουμε. Όταν ένα μικρό παιδί είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο με την οικογένεια να βρίζει, να καπνίζουν, να μιλά στο κινητό, να μη σέβονται, αυτό θα μάθει το παιδί. Έχει ετοιμάσει ο κύριος λάθος οδηγός τον επόμενο λάθος οδηγό. Οπότε τι περιμένουμε. Όταν κάναμε εκείνο το γύρισμα, ναι. Πιστεύω είχαμε πέρασει πολύ ώρα. Έτσι, πάρα πολύ. Από τα καλύτερα μου γυρίσματα στο GNTM ήταν αυτό που ήρθε. Έχει τελειώσει το γύρισμα μετά από χάνατε 12 ώρα, ήταν θυμάμαι στην πίστα. Χαιρετώ τους πάντες και φτάνει τρέχοντας η Έλληνα και μου λέει: Ακούσα, μου λέει δεν έφυγε ευτυχώς. Θέλω να σου πω: χάρηκα που σε όλη τη σε γνώρισα και ότι μου έβγαλε μια πολύ όμορφη, μια θετική αύρα. Ναι. Συγκινήθηκα. Μα ήταν. Ήταν τόσο πολύ ειλικρινές μέσα στην καρδιά σου. Εννοείται. Μα τι είναι, ούτε προμελετημένο ούτε τίποτα. Ακριβώς, είναι έκφραση. Έκφραση ενός συναισθήματος. Ούτε καμιά πρόθεση μου κάνεις από την μάμη. Όχι, δεν σου έκανα πρόθεση. Για πες μου, ποιο είναι το πιο ωραίο πείραγμα που σου έχουν κάνει? Α, με πειράζουνε. Ναι. Πολύ. Ναι. Αφήσε κουκλάρα που δεν είναι. Ευχαριστώ, Κώστα. Την αλήθεια λέω. Μου λένε ωραία πράγματα, με πειράζουνε. Να σου πω όμως κάτι. Π.χ. είχα πάει στην Ιταλία τελευταία που πήγαμε. Εκεί γίνεται πολύ ωραίο φλερτ.
Ναι, εδώ στην Ελλάδα δεν φλερτάρουν ωραία. Ναι, οι Ιταλοί εσύ έχουν μια άλλη κουλτούρα. Μιλάνε, γελάνε, ξέρεις. Εδώ δεν χαμογελάνε. Έτσι. Δεν είναι μας το χαμόγελο έχουν... το πρώτο που πρέπει να κάνεις το φλερτάρι. Και το πιο τρελό που θες να κάνεις και το έχεις κάνει. Να ταξιδέψω τον κόσμο θέλω. Στο εύχομαι. Ό,τι ταξίδι μετά γυρνάς πιο όριμος, πιο ωραίος, πιο γεμάτος. Αδέρφια υπάρχουν, ναι. Ναι, έχω έναν αδερφό. Ρο. Μικρότερο, δύο χρόνια και πιο όμορφο. Και το όνομα αυτού. Κωνσταντίνας. Γιορτάζουμε και 21 Μαΐου. Γίνεται δύο, δηλαδή. Κωνσταντίνε, πρόσκληση δική μου, κανονίζουμε πάρτι με την αδερφούλα σου. Ναι. Χωρίς αλκοόλ όμως, έτσι. Χωρίς αλκοόλ. Αλκοόλ free, αφού έτσι. Οδηγούμε. Σχέδια, όνειρα, τι με λιγενέστε με στο 20. Το 20 πιστεύω, μου είπε Άση, ναι. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά για μένα. Άση προσκυνώ. Και τώρα ξέρεις τι είναι, ό,τι λέει Άση γίνεται. Τελείωσε. Θα ακούσω την Άση. Respect, και θα περιμένω τη χαρά του 20. Στο εύχομαι από καρδιά. Αυτό θα κάνω. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, Κώστα, εγώ. Οι γυναίκες οδηγοί Ελληνίδες είναι καλές. Θα σου απαντήσω. Είμαστε μάλλον καλές. Θα σου απαντήσω. Mm. Όπως υπάρχουν καλοί και κακοί άντρες οδηγοί, υπάρχουν και γυναίκες καλές και κακοί οδηγοί, ευγενείς και αγενείς. Όταν μια γυναίκα είναι καλή οδηγός, είναι πολύ καλύτερη από τον άντρα, πιστεύω. Επειδή έχετε από τη φύση την εντολή και το έργο και το στόχο να διαιωνίσετε το είδος, είστε πιο προσεκτικά σαν άτομα. Κολυμπάς. Ναι, κολυμπάω και πηγαίνω και σε κολυμβητήριο. Γι' αυτό έχει αυτό το σασί. Εντάξει. Να μιλάμε και λίγο αυτοκινητικά. Εντάξει, το σασί, ναι, μπράβο, σωστά. Ναι. Α, μου λένε κάτι τέτοιο στο δρόμο. Α, ναι. Ναι, να ξέρεις, δεν τα καταλαβαίνω τα πιο πολλά. Θα σε παίρνω τηλέφωνο τώρα. Τι σου λέει, μάλλον ότι τούρμπο είσαι εσύ. Ναι, ναι, μου λένε τέτοια πράγματα. Δεκαξαβάλβη, ναι, 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 ναι. Του κοιτάω λίγο σαν χαζί. Μα τετραχήν τη έχουν πει. Ναι, τετραχήν πολλέ φορέ. Αλλά τώρα θα παίρνω σε ένα τηλέφωνο και θα σε ρωτάω. Έχει κανένα ταλέντο που ξέρω, ζωγραφίζει, μαγειρεύει. Όχι, μαγειρεύω. Πετάσα ετό την καθαρή Δευτέρα. Δεν μετάω ετώ την καθαρή Δευτέρα. Αλλά κοίτα τώρα, έχω τα μοντέλα μου. Ναι. Έχω το μαγαζί με τα ρούχα και τα αξεσουάρ. Κάνω τα γυρίσματα και πρώτο Θεός θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι πολλά αυτά που κάνω ήδη. Δεν το είπα, όχι. Είμαι νοικοκυρά, δούλα και κυρά. Κατάλαβες. Είναι πολλά. Ο καθένας κάνει καλύτερα αυτό που κάνει, ξέρεις. Να μην κάνουμε πολλά πράγματα, δεν χρειάζεται. Τι σε ενοχλεί σε ένα άντρα όταν συνοδεύει. Με ενοχλεί να ο άντρας που προδίδει το φίλο του. Θέλω να είναι αρσενικό αυτός που με συνοδεύει. Εφόλης της ύλη. Να με προσέχει, να νιώθω ασφαλής, να νιώθω καλά και να είμαι προτεραιότητά του. Και να είναι ευγενής πάνω απ' όλα. Και χαμογελαστός, Κώστα, για μένα το χαμόγελο είναι πολύ συμφωνώ, σημαντικό. Ελένα, μου συμφωνώ. Είναι πολύ σημαντικό όπλο για τον άνθρωπο το χαμόγελο. Και το χιούμορ. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε.